Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στην κυρία Τελιορίδου, την οποία βρίσκουμε στον δρόμο για την Κόρινθο. Κυρία Τελιορίδου, καλή σας ημέρα, για κομματική εκδήλωση εκεί. Καλημέρα. Όχι κομματική, εκδήλωση με τους αγρότες. Α, με εκδήλωση με τους αγρότες, ναι. Τώρα, δεν ξέρω, τα πράγματα είναι καλύτερα εκεί από πλευράς καιρού. Εδώ είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην... Στο δρόμο είμαι, κύριε Νατσούλη, εδώ βρέχει. Εδώ βρέχει, μάλιστα, εκεί στην Κόρινθο βρέχει. Πάμε λίγο στο μεγάλο μας πρόβλημα, κυρία Τελιγιώρη, αυτό που προέκυψε με τον πόλεμο. Δεν ξέρω αν θα είμαστε η παράπλευρη απώλεια αυτού του πολέμου. Πάντως στην Καστοριά, όπως μεταδώσαμε από χθες, όχι απλά κλείνουν γουναράδικα πια για να στέλνουν τη λειτουργία τους, κατεβάζουν και το ρεύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την απογοήτευση των γουναράδων, που δεν πρόκειται, όπως μας λένε, να δουλέψουν για φέτος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ακόμη και αν ο πόλεμος έλυγε σήμερα. Απογοήτευση όλων, κύριε Νατσούλη. Καθώς αυτή η πολεμική σύραξη βρίσκει τον τόπο μας σε μια ήδη έκρηξη της ακρίβειας και πολλών προβλημάτων ως αποτέλεσμα της πανδημίας, των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, των επιλογών της κυβέρνησης όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική με την βίαιη απολιγνητοποίηση, γεγονός που δυσχεραίνει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο κύμα και αυτή την έκρηξη της ακρίβειας. Σε αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί τώρα ο πόλεμος που διεξάγεται στην Ουκρανία. Ναι. Να πούμε ότι είναι καταδικασμένες οι πολεμικές επιχειρήσεις από την πλευρά της Ρωσίας, καθώς αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός ανεξάρτητου κράτους. Από εκεί και πέρα οι απώλειες και οι συνέπειες αυτού είναι πάρα πολλές. Από τη μια, στο επίπεδο ότι κινδυνεύει η ειρήνη και η ασφάλεια γενικότερα στην περιοχή μας. Και από την άλλη, οι οικονομικές συνέπειες είναι τεράστιες και όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, αλλά και όσον αφορά την οικονομική εν γέννη δραστηριότητα με τις εμπορικές συναλλαγές που πλήττουν ιδιαίτερα την δική μας περιοχή. Ο κλάδος λοιπόν της γουνοποιίας, που από το 2014 ήδη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, ναι, και τότε ναι, με το πρόβλημα με την Κριμαία, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, καθώς οι εξαγωγές είναι στο 94% προς τη Ρωσία, καταλαβαίνουμε ότι πλέον κινδυνεύει με πολύ σοβαρό πρόβλημα αφανισμού του πια. Θέλω να σας ρωτήσω αν η Καστοριά, η μικρή Καστοριά, μπορεί να κάνει κάτι απέναντι σε αυτό, αν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι σε αυτό, γιατί τα προϊόντα που πλήττονται σε αυτή την ιστορία του πολέμου με την Ρωσία και την Ουκρανία είναι συγκεκριμένα για την χώρα. Και δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί οι κλάδοι που πλήττονται να πάνε και με ένα πακέτο, δεν ξέρω εγώ, διεκδικήσεων προς την κυβέρνηση. Ενιαίο. Καταρχάς η κυβέρνηση σε αυτή την κρίση θα έπρεπε να αποφύγει γίνει μέρος του προβλήματος και της πολεμικής αυτής σύραξης, αλλά θα έπρεπε να επιδιώξει να είναι μέρος τις λύσεις αυτού του προβλήματος με διπλωματικά μέσα και με πρωτοβουλίες που βλέπουμε ότι δεν παίρνει. Αντιθέτως βλέπουμε ότι στέλνει και πολεμικό υλικό. Ναι. Το πρόβλημα είναι στον κλάδο της γουνοποιίας, είναι στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων. Ναι. Και θα είναι και μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα εκτιναχθούν περισσότερο οι ακρίβειοι και σε είδη πρώτης ανάγκης. Πριν πάω στη γούνα να πω μόνο ότι για παράδειγμα στην Ουκρανία 2.000 τόνους ντοπάλα χρονικά και φρούτου το χρόνο. Καταλαβαίνετε αυτό τι αντίκτυπο θα έχει στην αγροτική παραγωγή και στη διάθεση των προϊόντων μας. Και από την άλλη, από τους ηττοβολώδες της Ρωσίας και της Ουκρανίας
Η χώρα εισάγει 230.000 τόνους σιτηρών. Είναι βασική χώρα από την οποία εισάγουμε σιτηρά. Ναι. Να αναζητηθούν άλλες αγορές, πολύ πιο μακρινές, είτε από την Ασία είτε από την Λατινική Αμερική, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια στα ζυμαρικά και στα είδη αρτοπίας. Η κυβέρνηση λοιπόν... Το κλάδος της γουνοπίας θα πρέπει πραγματικά να έχει άμεση στήριξη από την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να γίνει, ας φτάσουμε στο ζητούμενο. Πείτε ότι εσείς ήταν κυβέρνηση. Τι θα κάνατε για τον κλάδο σε μια τέτοια δεδομένη στιγμή? Καταρχάς θα πρέπει να ενισχυθούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις, ώστε αυτό το πρόβλημα που προκύπτει τώρα να αντιμετωπιστεί άμεσα. Υπάρχει ένα, υπάρχει ένα έγγραφο από το επιμελητήριο, δεν ξέρω γιατί είστε και εσείς παραλήπτης. Συμφωνείτε με αυτά που ζητάει εκεί? Ακριβώς, αν δεν συμφωνούσα δεν θα έκανα αναφορά το συγκεκριμένο έγγραφο. Συμφωνώ με τις προτάσεις του, βέβαια όχι κατά ανάγκη με το ύφος του έγγραφου. Θα πρέπει να γίνει καταρχήν η επαναφορά της αναστολής των εργαζομένων. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στους δικαιούχους του επιδόματος του ΑΕΔ να υπάρχει μια παράταση. Σωστά. Να υπάρξει η δυνατότητα αναστολής και παράτασης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η ρευστότητά τους με την αναστολή της επιστροφής της επιστρεπτέας, τουλάχιστον για όσο καιρό διαρκέσει αυτή η κρίση. Και επίσης θα έλεγα ότι θα πρέπει και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Εκείνο το περιφόρητο σχέδιο για τους εργαζομένους που το καθυστερεί εδώ και 2,5-3 χρόνια, επιτέλους να προχωρήσουν τα προγράμματα για τους μακροχρόνια ανέργους και τα προγράμματα που είχαμε σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, το οποίο βλέπουμε ότι το καθυστερούν από εξάμηνο σε εξάμηνο. Χρειάζονται άμεσες λύσεις. Η Καστοριά υποφέρει. Η Καστοριά πηγαίνει για ανθρωπιστική κρίση. Και κανείς από τους κυβερνώντες δεν ενδιαφέρεται. Κύριε Τελιορίδου, θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για κάποιες συναντήσεις? Θα κάνετε ερώτηση στη Βουλή για να δούμε πραγματικά τι προτίθεται και τα αρμόδια υπουργεία? Ήδη έχω κάνει αναφορά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και θα αξιοποιήσω όλα τα μέσα του θεσμικού μου ρόλου ώστε καταλάβουν οι άνθρωποι να ξυπνήσουν επιτέλους. Ναι, επαναλαμβάνω, τα προϊόντα από τη χώρα που έχουν πολύ μεγάλο τρομερό πρόβλημα είναι συγκεκριμένα. Αν προσθέσουμε και την παροχή υπηρεσία στον τουρισμό, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις ομάδες κοινωνικές, οι οποίες αν δεν υπάρξει πρόνοια, αν δεν υπάρξει βοήθεια, θα εξαφανιστούν όσες... Και εμείς ακόμη περισσότερο, γιατί έχουμε βασικό, επαναλαμβάνω, πελάτη, την Ρωσία. Ενώ άλλοι μπορούν ίσως να απευθυνθούν και κάπου αλλού. Εμείς πού αλλού να απευθυνθούμε πια? Ακριβώς, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα για την ενίσχυση του πιο σημαντικού παραγωγικού κλάδου της περιοχής μας. Τώρα, θα δούμε την πορεία πώς θα πάει αυτό το πράγμα και αν όντως θα υπάρξει βοήθεια θα το δούμε, τι κινητικότητα θα υπάρξει. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, κυρία Τελιγιορίδου, από χθες δεν έχουμε και σχολικά γεύματα στα σχολεία μας. Κάνατε ένα σχόλιο τραγικά και γι' αυτό? Τραγικά ανάλγεται αυτή η κυβέρνηση, κύριε Νατσούλη. Αυτό το μέτρο το καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν ένα μέτρο με πολλαπλά ωφέλη. Και όσον αφορά την υγιεινή διατροφή των παιδιών και όσον αφορά την διαμόρφωση όρων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και όσον αφορά την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Η κυβέρνηση από την αρχή της χρονιάς προσπάθησε με απευθείας αναθέσεις να αξιοποιήσει την δυνατότητα αυτή ώστε να εξυπηρετήσει τους λίγους και τους εκλεκτούς της. Το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτές τις απευθείας αναθέσεις έβαλε φραγμό. Τελικά καταφέρανε να δώσουν σχολικά γεύματα για 2 μήνες και τώρα τα σταματάνε και πάλι. Εδώ μιλάμε για ανάλγητη κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται ούτε για τα παιδιά του Δημοτικού. Δηλαδή πραγματικά είναι εξωφρενική αυτή η κατάσταση. Σε μια περίοδο
με ακρίβεια, με μεγάλο ποσοστό φτώχειας. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και γενικότερα των κοινωνικών πολιτικών που πρέπει να εφαρμόσει. Μάλιστα. Είναι μία ανάλγητη κυβέρνηση, μία ανάξια κυβέρνηση για τον τόπο μας. Γι' αυτό το θέμα επίσης θα έχουμε κάποιο, και θα δώσουμε μια έκταση και εμείς σε λίγο, θα πάμε και στην πρωτοβάθμια, θα μιλήσουμε και με εκπαιδευτικούς να δούμε τι γίνεται. Ακόμη κύριε Νατσούλη, εμείς είχαμε προχωρήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι δεν είναι η πρώτη φορά με τα σχολικά γεύματα, είχαμε ξανά εμπλοκή πριν λίγο καιρό. Και ξανά πριν ένα χρόνο ακριβώς τέτοια μέρα. Προσέξτε, όπως μας υπενθυμίζει εδώ η Έλληνα κυρία Τελιορίδου, είχαμε ξανά ίδιο θέμα. Την ίδια μέρα ακριβώς πέρσι. Την ίδια μέρα πέρσι. Μα γιατί θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία για να δίνουν απευθείας αναθέσεις. 7 δισεκατομμύρια αναθέσεις έχουν δώσει μέσα σε 20 μήνες. Και έχουν για το πρόγραμμα αυτό, δεν αξιοποιήσανε το πρόγραμμα των οπόφρουτων και λαχανικών που είχε κάνει η δική μας κυβέρνηση, ούτε την ενίσχυση των τοπικών ποπτεπιέ προϊόντων για τη φέτα και τη γραβιέρα. Μάλιστα. Απαράδεκτο, λοιπόν, απαράδεκτο. Είναι ένα θέμα που θα το δώσουμε συνέχεια, γιατί όντως και δεν ξέρουμε και για πόσο διάστημα, μέχρι που να έχουμε νέο ανάδοχο, πόσο θα είναι αυτό το διάστημα, δεν είναι θα υπάρχουν πάντως, τα γεύματα σχολεία. Είναι πάντως κάτι στο οποίο δεν πιστεύει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση στο μόνο που ενδιαφέρεται είναι πώς θα εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι προχώρησε μέσω αυτής της ακρίβειας στην βία πολυγνητοποίηση, στην πώληση του δικτύου φυσικού αερίου, την ΔΕΠΑ υποδομών, στην πώληση των δικτύων διανομής ενέργειας 49% στον ΔΔΕ, στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της ΔΕΗ, εν μέσω αυτής της τρίτης με αποτέλεσμα την έκρηξη στα τιμολόγια της ενέργειας που να μην μπορούν οι απλοί Έλληνες πολίτες να ανταποκριθούν στην υποχρέωση της πληρωμής των τιμολογιών αυτών. Είστε. Κύριε Δαλιορίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο για την Ακόρινθο. Να είστε καλά. Και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Αυτά λοιπόν με την κυρία Τελγιορίδου για δύο θέματα ουσιαστικά. Το πρώτο που είναι πάρα πολύ βασικό για την περιοχή μας με όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά και το δεύτερο που έχει προκύψει με τα σχολικά γεύματα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.